Με γκρίνια τώρα της Ιταλίδας Πρωθυπουργού ξεκινά τις εργασίες της η Σύνοδος Κορυφής για να κλειδώσουν τα ονόματα για τα ευρωπαϊκά αξιώματα. Στις Βρυξέλλες θα μεταφερθούμε, εκεί θα βρούμε τον Γιάννη Καντέλη. Την προηγούμενη φορά δεν είχε βγει λευκός καπνός, να δούμε αν θα βγει τώρα. Τώρα όλοι αισιοδοξούν ότι θα κλείσουν τα κορυφαία αξιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε μέσα στα μέσα Ιουλίου να ψηφιστεί στο Στρασβούργο και η νέα πρόεδρος της Κομισιόν, η κυρία Φορντελάιεν, με τον κύριο Κώστα να αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την κυρία Κάλλας, την πρόεδρο της Εστονίας, να αναλαμβάνει την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή ένα πρόσωπο από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ένα από το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα και ένα πρόσωπο από τους Φιλελεύθερους. Φαίνεται ότι μέσα στην εβδομάδα υπήρξαν επαφές των διαπραγματευτών, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης καθώς με τον Ντόναλντ Τούσκ διαπραγματεύονται εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όπου πλέον υπάρχουν τα κουκιά, βγαίνουν οι συμφωνίες και τα πρόσωπα τα οποία θα καλύψουν τις ευρωπαϊκές θέσεις. Επειδή πάντα όμως ο διάβολος κρύβεται σε λεπτομέρειες, θα περιμένουμε και την σημερινή μέρα για να επιβεβαιωθούν όλες αυτές τις πληροφορίες. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη.